Δράκη. Αγαπημένα, μυθικά και ιστορικά σπορ. Κυρίως τα συναντάμε σε ιστορίες παραμύθια. Ποια είναι όμως η ιστορία τους? Ο δράκος είναι μυθικό ον, το οποίο έχει συνήθως μορφή ερπετού ή μεγάλης σαύρας. Βρίσκεται στη μυθολογία αρκετών πολιτισμών. Χαρακτηριστικοί είναι οι κινέζικοι δράκοντες με θετικούς συμβολισμούς. Κοινά, συνήθη χαρακτηριστικά των δρακόντων είναι το μεγάλο μέγεθος και αντίστοιχα η μεγάλη δύναμη. Ένα από τα όπλα τους είναι ότι συνήθως βγάζουν φλόγες από το στόμα. Στην ευρωπαϊκή μυθολογία, οι δράκοντες είναι φτερωτοί και αντίθετα με την κινέζικη παράδοση έχουν αρνητικούς συμβολισμούς. Συνήθως οι δράκοι στην ευρωπαϊκή μυθολογία είναι δίποδοι και τετράποδοι με μεγάλα φτερά και δυνατούς μύες. Τα όπλα τους είναι τα νύχια τους, η ουρά και η φλόγα τους. Το 5ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν ο βασιλιάς Βούρντιγκερ κατέφυγε στη βόρεια Ουαλία, προσπάθησε να χτίσει ένα φρούριο στο Ντάινας Έμρις. Όμως μόλις σύψωνε τα τείχη, αυτά γκρεμίζονταν. Ο Μέρλιν εξήγησε το γεγονός. Δύο αντίπαλοι δράκοι, ένας κόκκινος Ουαλός και ένας λευκός Σάξονας, είχαν φυλακιστεί σε ένα σπηλαίο κάτω από το μέρος που χτιζόταν το φρούριο πριν από πολλά χρόνια, από τον βασιλιά Λουντ. Ο Μέρλιν απελευθέρωσε τους δράκους, οι οποίοι πάλεψαν μέχρι που ο κόκκινος δράκος νίκησε το λευκό Σάξονα. Ο βασιλιάς Βόρντιγκεν θεώρησε το γεγονός αυτό ως ιονό. Θα νικούσε και εκείνος τους Σάξονες, όπως και έγινε. Στη σύγχρονη Ελλάδα αναπαράγεται η χαρακτηριστική ιστορία στην Ορθόδοξη θρησκεία από τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει τον δράκοντα εν σάρκωση του κακού. Όπως αναφέραμε, η ιστορία των δράκων πάνω κάτω είναι αυτή που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Υπάρχει όμως, όπως γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, μία άγνωστη ιστορία για τους δράκους. Οι δράκοι διαφέρουν ως προς τον αριθμό των κεφαλών. Για παράδειγμα, στην Κίνα φαίνεται να έχουν καταρχήν ένα κεφάλι. Στην ελληνική μυθολογία υπήρξε δράκος με 100 κεφάλια. Στα παραμύθια συνήθως έχει μονό αριθμό των κεφαλών, συνήθως 3 ή 7. Διαφέρουν στον αριθμό των ποδιών, συνήθως 2, 4 ή κανένα. Και την ικανότητα να πετούν, καθώς και με τι επιτίθενται, πυρκαγιά, παγετό ή δηλητήριο. Οι δράκοι εμφανίζονται επίσης στον σύγχρονο πολιτισμό, είτε στη σύγχρονη λογοτεχνία, είτε στις ταινίες. Αλλά είναι όλα απλώς μυθοπλασία, αποκύημα της φαντασίας κάποιου ή πραγματικότητα? Ο συγγραφέας Μισελ Μέγκερ προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μέσα από το βιβλίο του «Η άγνωστη ιστορία των δράκων» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρχέτυπο το 2003. Μέσα από πλήθος ευρημάτων αλλά και μαρτυριών προσπαθεί να μας φέρει σε επαφή με αυτό το μυθικό πλάσμα που ενέπνευσε ζωγράφους, ποιητές και κάθε λογής καλλιτέχνης. Το ταξίδι μέσα στο μαγικό αυτό κόσμο των δράκων ξεκινάει από την εποχή της αρχαιότητας, αφού η εικόνα του φτερωτού αυτού ερπετού δεν ήταν άγνωστη στους αρχαίους Έλληνες. Ο Ηρόδοτος γράφει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένας τόπος στην Αραβία που βρίσκεται απέναντι από την πόλη Ντεμπούτο. Πήγα σε αυτόν τον τόπο όταν πληροφορήθηκα για τα φτερωτά ερπετά. Έφτασα εκεί και είδα πολλά οστά. Δεν θα μπορούσα να πω πόσα. Υπήρχαν στίβες από ραχοκοκαλιές μεγάλες, λιγότερο μεγάλες, λίγο μικρές και ήταν πολύ άριθμες». Στη συνέχεια συναντάμε τον Πλίνιο και το έργο του «Φυσική Ιστορία», όπου περιγράφονται σφοδρότατες μάχες μεταξύ ελεφάντων και δράκων. Στο Μεσαίωνα, άγιοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το τρομερό θεριό, όπως ο Άγιος Σαμσόν που ήρθε αντιμέτωπος με το δημιουργό των φοβερών αποτυπωμάτων, το ερπετό του δάσους. Ένα λοφείο υψωνόταν στο κεφάλι του και από εκεί ξεπεταγόταν ένας τρόβυλος από φλόγες. Ο συγγραφέας επιλέγει να αφηγηθεί τις πολλαπλές εμφανίσεις του φτερωτού ερπετού στην Ευρώπη μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που ένιωσαν τη φλόγα του δράκου κοντά τους, καθώς και μέσα από αναγνώσματα των εκάστοτε εποχών. Στις 9 Αυγούστου 1544, ο Δον Τζόρτζιο καταθέτει στο χρονικό του το εξής: «Εμφανίστηκε στους εθέρες του Καστελόνσιο, την ώρα του Αβέ Μαρία, ένα ζώο με τη μορφή ερπετού μπίσκια, φλογισμένο. Πάνω από τα σπίτια και όσοι το είδαν λένε ότι επρόκειτο για τον μπίσκια μπόβα. Και την ίδια μέρα, δύο αγελάδες δύο φτωχών πέθαναν από πανούκλα». Στηριζόμενος σε πλήθος μαρτυριών και ευρημάτων, ο βραβευμένος Γάλλος ερευνητής
μας δίνει έναν αξιόλογο αριθμό δεδομένων στοιχειολογημένων στην πάροδο των χρόνων, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Μέσα από το μεστό του λόγο, τις πάρα πολλές πηγές που χρησιμοποιεί και την έρευνα εις βάθος, μας προσφέρει ένα βιβλίο που δεν είναι ένα απλό ανάγνωσμα μυθοπλασίας, αλλά μια ουσιαστική έρευνα με τεκμήρια. Τα χρόνια πέρασαν και κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να ξεχαστούν χάθηκαν. Η ιστορία έγινε θρύλος και ο θρύλος έγινε μύθος. J.R.R. Tolkien. Οι δράκοι θεωρούνται ερπετόμορφα πλάσματα, μερικές φορές στερωτά με τέσσερα πόδια, άλλες φορές με ουρά φιδιού. Διέθεταν λέπια, νύχια, κέρατα και μπορούσαν να εκτοξεύουν φωτιά. Στις ιστορίες πάντα παρουσιάζονται ως πανέξυπνα όντα, άπλιστα, σαρκοφάγα, τα οποία συνήθιζαν να ζουν σε σκοτεινά απομονωμένα μέρη, όπως σε σπηλιές. Υπήρχαν βέβαια και θαλάσσιοι δράκοι, οι οποίοι διαταράσσονταν τις ζωές των ανθρώπων που ζούσαν δίπλα στη θάλασσα. Συχνά σε μεταγενέστερες ιστορίες, οι δράκοι παρουσιάζονται ως φρουροί ενός θησαυρού ή ενός πύργου. Από τις πρώτες αναφορές σε δρακόμορφο πλάσμα που έγινε αιώνες πριν, είναι αυτή των Βαβυλωνίων. Η Τίαματ είναι μια θεότητα των Βαβυλωνίων, η οποία είχε μορφή θαλάσσιου δράκου και θεωρείται ότι συνέβαλε στη δημιουργία του κόσμου. Οι λαοί στον ασιατικό χώρο από πολύ παλιά είχαν διαφορετική άποψη για τους δράκους. Για αυτούς συμβόλιζαν τη δύναμη, το θάρρος, την ανδρεία, τον ηρωισμό και τη σοφία. Συνήθως φρουρούσαν υδάτινες περιοχές, ήταν πνευματικά όντα, διέθεταν υπερφυσικές δυνάμεις και στόλιζαν τα εμβλήματα πολλών δυναστειών. Δοξάζονται από το λαό μέχρι και σήμερα σε όλες τις περιοχές της Ασίας με μικρές διαφοροποιήσεις λόγω του χωρισμού των χωρών. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία αντίθετα, οι δράκοι παρουσιάζονται ως τρομερά τέρατα, είτε θαλάσσια είτε ερπετά. Η λέξη δράκων προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη δέρκομαι, που σημαίνει βλέπω καθαρά. Η πιο γνωστή δράκη ήταν η Λερναία Ύδρα, ο Πίθων, ο Λάδων, ο δράκος της Κολχίδας που προστάτευε το χρυσό μαλλοδέρας και ο υιός του Άρεος, ο οποίος φρουρούσε την αρία πηγή της Θήβας. Στη σλαβική μυθολογία, οι δράκοι συχνά ονομάζονταν Σμοκ. Διέθεταν τρία κεφάλια και είτε ήταν προστάτες της οδειάς και της γονιμότητας των εδάφων, είτε ήταν αρσενικοί και σεξουαλικά επιθετικοί και πολύ συχνά ζευγάρωναν με ανθρώπους. Σύμφωνα με ένα πολωνικό μύθο, ο πιο γνωστός δράκος, ο οποίος σχεδίασε ένα πρόβατο γεμάτο θιάφι και το τάισε στο δράκο. Ο βασιλιάς Κράκ τον αντάμψε που σκότωσε το τέρας, κάνοντάς τον επίτιμο πολίτη της Κρακοβίας. Στη γερμανική και τη σκανδιναβική μυθολογία, οι δράκοι παρουσιάζονταν περισσότερο με τη μορφή γιγαντιαίων ερπετών, wyverns, και συχνά είχαν φτερά και πόδια. Θεωρούνταν κακός ιονός, κατηγορούνταν για το θάνατο των βοηδών και συχνά φέρονταν άπλιστα και πονηρά. Υπήρχαν αρκετές κατηγορίες και πολλά είδη δράκων στη σκανδιναβική μυθολογία, όπως ο πιο γνωστός δράκος ήταν ο Nidhogg, ο οποίος ζούσε στις ρίζες του Yggdrasil. Στη γερμανική μυθολογία, ο πιο γνωστός δράκος άνοιξε στην κατηγορία των Firedrake και ήταν πηγή έμπνευσης του νοσφιστή, Smaug, από τον J.R.R. Tolkien, καθώς και του δράκου στο γνωστό έπος Beowulf. Στη βρετανική και ουαλική μυθολογία, οι δράκοι έμοιαζαν πάρα πολύ με τους σκανδιναβικούς και τους γερμανικούς wyverns, υπήρχαν όμως και αρκετοί τεράστιοι φτερωτοί δράκοι που θεωρείται υποτικό κατόρθωμα αν τους σκοτώσεις. Η πιο χαρακτηριστική αναφορά δράκου ήταν αυτή στο θρύλο του Αρθούρου. Ο Μέρλιν προφήτευσε μια μάχη μεταξύ δύο δράκων, ενός κόκκινου, το έμβλημα των Νουαλών, και ενός άσπρου, το έμβλημα των Σαξώνων. Η προφητεία είχε βέβαια μεταφορική σημασία, αλλά πέτυχε το σκοπό της. Στο χριστιανισμό, οι δράκοι συμβολίζουν κάθε τι σατανικό, καθώς συνειρμικά μοιάζουν με το φίδι που ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα. Πολύ συχνά βλέπουμε αγίους να σκοτώνουν δράκους, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άγιος Γεώργιος. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές πλασμάτων στην βίβλο που ταιριάζουν στην περιγραφή με δράκο. Γνωστό παράδειγμα, ο Λεβιάθαν, ένα θαλάσσιο τέρας που αναφέρεται και στη χριστιανική και στην ιουδαϊκή θρησκεία. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα αν υπήρξαν ή όχι.
Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι θα θέλαμε να είναι μέρος της ιστορίας. Υπάρχει βέβαια μέχρι και σήμερα ένα ζώο που λέγεται ο δράκος του Κομοντό. Άρα πολύ πιθανό πολλά από όσα μαθαίνουμε να είναι αλήθεια ή να υπάρχει δόση αλήθεια.